I would like to put it to Ms. Winspeth, having heard through all this discussion, how optimistic would you feel going back home? Και αν μου επιτρέπουν και οι υπόλοιποι, ή πάντως, αν μη τι άλλο, ο Θόδωρος Φέσας και ο Νίκος Θεοχαράκης, βγαίνοντας από εδώ, μετά τις τοποθετήσεις τους, μας, πόσο οπτιμιστές θα αισθανόσασταν, θα μπορούσατε να πείτε, εντάξει. Άρα, Ms. Winspeth. Well, I'm optimistic in the sense that I think everyone here has diagnosed the problem and the issues and what's going on. So I don't think it's a case of not knowing what the underlying factors are, both the limitations and the opportunities. I think what's frustrating to me, and you know, this bringing my background and culture, is I always feel in Greece that there's such a belief that you can't do anything without the state. And at the Delphi Economic Forum, you have some of the top leaders in the whole country across every sector. And my strongest recommendation is to come together and start doing things and get a critical mass. I mean, I love the story about what's happening in Thessaloniki and things, but I'll just share from perspective of the U.S. Council on Competitiveness. You know, we're not a government organization. And we've put together major coalitions of universities and industries and things, and we go out and do things. So I think the most important thing now is to maybe not talk about it as much and start doing things. Maybe a typical American approach. Still, here's Fessers. Για την αισιοδοξία. Η αισιοδοξία είναι ταυτόσιμη με την ανθρώπινη φύση. Αν λάβουμε υπόψη ότι όλοι κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε από τα εγκόσμια και εν τούτης προχωράμε. Άρα η αισιοδοξία και ο άνθρωπος είναι ταυτισμένες έννοιες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η κυρία Σμιθ με κάλυψε απόλυτα. Αν έγινα σαφής στην πρώτη μου παρέμβαση, αυτό είπα, αρκετά τα είπαμε, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Ας στρωθούμε και κάνουμε κάποια πράγματα. Και μια που τα παραδείγματα περίσσεψαν σε αυτή την σημερινή συζήτηση, να βάλω κι εγώ ένα. Είμαστε πάνω σε ένα ποδήλατο και ο καθένας βάζει ένα κατσαβίδι στον άξονα στροχούς εκεί πέρα και προσπαθεί να εμποδίσει να προχωρήσουμε. Αυτό η πολιτεία είναι ο κύριος, νομίζω, συντελεστής, που αφήνει τους άλλους, ό,τι είναι αυτοί, συνδικαλιστές, ομάδες συμφερόντων, το ένα το άλλο, επιχειρηματίες, όλοι είμαστε μέρος του προβλήματος, να εμποδίσουμε την ανάπτυξη της χώρας, να τρέξουμε δηλαδή με αυτό το ποδήλατο. Το ποδήλατο που λέγεται Ελλάδα έχει τεράστιες προοπτικές ταχύτητας και πρωταθλητισμού. Οι ποδηλάτες, όσον αφορά το ιδιωτικό τομέα, νομίζω έχουμε αποδείξει σε πολύ δύσκολες εποχές ότι μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Αυτό που είπα λοιπόν και στην αρχή της παρέμβασής μου είναι αφήστε τους Έλληνες, όχι μόνο με τα δικά τους χρήματα, αλλά τους Έλληνες εργαζόμενους, τους Έλληνες επιχειρηματίες, τους Έλληνες που θέλουν να προσθέσουν αξία σε αυτό που κάνουν και όχι να διαχειριστούν προβλήματα, να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ο κ. Θεοδωράκης, ή στο φιλοσοφικότερο ή στο πρακτικότερο. Του δηλώνω ήδη ότι προτίθεμαι να κλέψω την παρομοίωση της συντατικής, στην οποία ο ασθενής ακούει ότι πρέπει να σταματήσει να καπνίζει. Δέστε. Τώρα τι να πούμε, αν θα είμαι αισιόδοξο ή δεν είμαι. Στην πραγματικότητα, μια οικονομία η οποία έχει υποστεί αυτά τα πλήγματα, από τη μια έχει πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, έτσι, γιατί υπάρχει πράγμα να χτίσεις πάνω σε αυτό που έχει γίνει, όπως οι οικονομίες μετά τον πόλεμο. Από την άλλη μεριά όμως, η πραγματική παραγωγική δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας, επειδή οι επενδύσεις οι οποίες γίνανε δεν αρκούσαν ούτε καν να αναπληρώσουν την πραγματική απόσβεση του κεφαλαίου της παραγωγικής δυναμικότητας, έχει στις πρώτες φάσεις τουλάχιστον μια μικρότερη δυναμικότητα. Θεωρώ όμως ότι ενώ έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα βασιζόμενοι πάνω στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις υποδομές για να μην
βασιστούμε σε μια ανάπτυξη που θα βασιστεί πάνω σε χαμηλά ημερομίσθια που δεν είναι εφικτά για την Ελλάδα. Όσο ακόμα η Ελλάδα έχει στο, γύρω από το λαιμό της τη μιλόπετρα της λιτότητας, δεν δημιουργούνται οι πραγματικές προϋποθέσεις για μία μεγέθυνση. Και αυτό είναι που είπα. Ευχαριστώ. Και τώρα σε εσάς. Ποιος θα ήθελε να θέσει ένα θέμα, μια ερώτηση, προς κατεύθυνση ερώτησης. Κ. Στόπουλος. Σίμος Αναστασόπουλος, είμαι ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Η διαφορά της τοποθέτησης της κυρίας Σμιθ και αναφέρομαι στο περιεχόμενο της τοποθέτησης από τις υπόλοιπες δείχνει και την τεράστια απόσταση που έχει να διανύσει η ελληνική οικονομία για να γίνει μια κανονική οικονομία. Εδώ. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα όπου ένας ανεξάρτητος φορέας μπορεί να κάνει προτάσεις πολιτικής, βλέποντας τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας για το μέλλον, αυτές να γίνονται αντιληπτές και η πολιτεία αντίστοιχα να νομοθετεί και να υλοποιεί κάποια τέτοια παρέμβαση. Επειδή έχουμε διαπιστώσει την αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιχειρηματικότητας και επειδή, επιτρέψτε μου, υπάρχουν οι επιφυλάξεις για την οργανωμένη πολιτική βούληση, δεν στηρίζονται και στο. Δεν είναι απαράδεκτες, νομίζω ότι είναι ο καιρός να αναλάβουμε πια εμείς τις ευθύνες μας. Δεν αρκεί ο καθένας από εμάς ή ο κάθε οργανισμός να προχωράει σε κάποια καλά σχέδια και να προχωράει ή να δείχνει την καλή πλευρά της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Χρειάζεται η επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αναλογεί. Επιτέλους, ήδη η απουσία των ελίτ είναι αισθητή. Είναι καιρός να αναλάβουμε αυτό το ρόλο και να δημιουργήσουμε εμείς και να επιβάλλουμε τη συνένεση η οποία θα πείσει, θα επιβάλλει στη δημόσια διοίκηση να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το σχολείο και παρακαλώ για τα δικά σας. Ευχαριστώ τον κύριο Στασόπουλο. Δεν καλεί εμένα, καλεί εσάς περισσότερο σε παρέμβαση, όμως θα σηκώσω ένα σημείο. Το θέμα δεν είναι η απουσία των ελίτ. Είναι η απουσία των ελίτ από κάτι το συγκεκριμένο και κάτι που να συνεπάγεται κόστος και για τις ίδιες τις ελίτ. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα την έχουμε την παρουσία των ελίτ. Τολμώ να πω υπερχειλή την έχουμε. Αλλά όταν λες πρέπει εσύ να κάνεις κάτι και εσύ να υποστείς το κόστος και κοιτάς safely away, άλλη ερώτηση από το κοινό μας, με την έμφαση στο μας και τις ευθύνες. Άλλη ερώτηση, η τοποθέτηση, ο κ. Συγκρός. Εγώ ήθελα να την κάνω ευθέως την ερώτηση, την οποία νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ την αφήσαμε πάνω σε αυτό το τραπέζι να εωρείται, αναφερόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό και στο εξαιρετικά ανθρώπινο δυναμικό. Και θα μου επιτρέψει ο κ. Πολυχρονόπουλος να του θέσω εκείνου την ερώτηση ευθέως. Πράγματα πρέπει να γίνουν. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που θα κάνουν τα πράγματα. Γιατί τελικά άνθρωποι κάνουν τα πράγματα και όχι ιδέες. Οι άνθρωποι είναι πάντα εδώ. Το θέμα είναι ποια είναι η εκπαίδευσή τους, ποια είναι η νοοτροπία τους, πόσο έτοιμοι είναι να αναλάβουν ρίσκα. Ξέρω εγώ, στις οικογένειες λένε στα παιδιά τους βγες έξω στην κοινωνία και ανέλαβε ρίσκα, γίνει επιχειρηματίας. Συνήθως αυτό που ακούγαμε ήταν, ξέρω εγώ, πάρει μια θέση στο δημόσιο. Υπάρχει στον Έλληνα. Υπάρχει, όχι τώρα, δεν είναι και θέμα προέλευσης από τα γονίδια μας. Αλλά εκείνο που λείπει είναι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να είναι πιο τολμηρός, λιγότερο επαρχιώτης, περισσότερο κοσμοπολίτης. Αυτό. Και δεν ξέρω αν αυτό διδάσκεται μόνο στα σχολεία. Στην οικογένεια, νομίζω. Ένα γρήγορο σχόλιο θέλω να κάνω σε κάτι που είπε ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου, αλλά το υπενήχθηκαν και πολλοί άλλοι και λέγεται κατά κόρον στο δημόσιο διάλογο και νομίζω δεν είναι σωστό. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέει ότι μειώθηκε τόσο πολύ το unit labor cost στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά δεν έπεσαν οι τιμές. Άρα, τι γίνεται, έχουμε μία ανταγωνιστικές αγορές κλπ. Ένα κομμάτι όντως μπορεί να οφείλεται σε αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα στοιχειώδες λάθος, το οποίο διδάσκουμε λάθος εμείς οι καθηγητές στα πανεπιστήμια μας. Τι λέμε στους φοιτητές μας, λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν δύο παραγωγικοί συντελεστές, το κεφάλαιο και η εργασία. Το κεφάλαιο είναι κινητικό, αλλά πετυχαίνει τις ίδιες αποδόσεις παντού. Και άρα τελικά εκείνο που μετράει είναι το unit labor cost. Αυτό είναι λάθος. Είναι το risk adjusted cost of capital που εξισώνεται. Και το cost of capital στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δουλειές του Τάσου του Γιάννητς που ήταν δίπλα μας, που αυτό εδώ το πράγμα το οποίο λέει είναι ότι οτιδήποτε κερδίσαμε από τη μείωση του κόστους εργασίας, το χάσαμε από την αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να μειωθεί το country risk της Ελλάδας, να ξαναβγούμε στις αγορές, να πάμε σε μια κατάσταση κανονική. Γιατί το 2014 έπεσαν πολύ και έρχεσαν να ξαναέρχονται κεφάλαια εδώ πέρα. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο χρειάζεται να κάνουμε. Μάλιστα. Στο βάθος, ο κύριος Δούκας. Αν υπάρχει πρόβλημα και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Μας βλέπω όλους στον ύπνο και ήθελα να ακούσω αν υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις σε αυτά. Είναι σε καλή κατάσταση οι τράπεζες? Είναι σε θέση να αυξήσουν τις πιστοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις τους? Ή μπορεί να δούμε και χειρότερα, οπότε όλα τα άλλα που συζητάμε είναι λίγο πολύ περιόνου σκιάς, διότι χωρίς functioning τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί φυσικά να υπάρξει και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Το είδαμε ακροθυγώς πριν, αλλά αν θα ήθελε κάποιος να τοποθετηθεί. Νομίζω το πρόβλημα με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις είναι πιο πολύ πρόβλημα ζήτησης παρά προσφοράς. Εάν δεν υπάρξει, εάν συνολικά η χώρα και η ανάπτυξη δεν τραβήξουν μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει υγιής ζήτηση για δάνεια. Θαλασσοδάνεια μπορούμε να δίνουμε όσα θέλουμε. Απλώς θα πρέπει κάποτε να αποπληρωθούν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή των τραπεζών, οι οποίες είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή, έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί κτλ. Υπάρχει ένα buffer από κεφάλαια. Αυτό όμως το οποίο δεν έχει ναι, αλλά όσο υπάρχει, γι' αυτό είπα ότι εξαρτάται αν θα ανέβει η οικονομία. Εάν η οικονομία ανέβει, το buffer είναι, υπάρχει και θα αποπληρωθεί σιγά σιγά. Το πρόβλημα είναι συνολικά η οικονομία πρώτον και το δεύτερο είναι να γίνει σωστή διαχείριση των NPLs. Αυτά τα δύο. Διαφορετικά οι τράπεζες θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία. Τα NPLs πρέπει να τα πουλήσει με κάποια έκπτωση. Δεν έχει νόημα να πάρω εγώ ένα δάνειο που αξίζει 40 σέντσια στο δολάριο να το πάρω 40, διότι ποιο είναι το κέρδος μου? Πρέπει να το πάρω 35. Αυτό το ταλιράκι πρέπει να χρεωθεί στους ισολογισμούς των τραπεζών. Γι' αυτό λέω, δεν έχω την αίσθηση ότι κανείς ασχολείται με αυτό το θέμα και ότι υπάρχει κάποιο plan B. Ούτε μπορεί να πεις ότι αν η οικονομία θα πάει καλά δεν θα έχω πρόβλημα. Αυτό είναι αυτονόητο. Το θέμα είναι με τα σημερινά δεδομένα, είναι επαρκή τα κεφαλαία τους? Είναι ικανές οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν μια ανάπτυξη? Ή πρώτα περιμένουν την ανάπτυξη για να στεριώσουν στα δυο τους πόδια? Για απλά αυτό που λέω ότι δεν βλέπω κάποιο plan B. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι τράπεζες, είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν ανάπτυξη. Εάν η ανάπτυξη όμως δεν πάρει μπροστά, σε ένα χρόνο δεν ξέρω πόσο ικανές θα είναι να το κάνουν αυτό. Πολύ απλά. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον Γιώργο. Δεν νομίζω πως μπορούν αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουν οτιδήποτε και θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα προσφοράς και όχι μόνο ζήτησης. Είναι σαφές ότι έχουν οι τράπεζες και φοβούμαι ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος εδώ και 2 χρόνια, 3 έχει μπει σε μια λογική του περίμενε ως προς τα Είμαστε 3 χρόνια πίσω από εκεί που έπρεπε να ήμασταν με μια διαφορετική λογική η οποία θα ήταν μαχαίρι και θα πήγαινε πολύ γρήγορα στο να μπορέσει να καθαρίσει το τοπίο. Δεν το έκανε. Και αυτό έχει τεράστιο κόστος στην οικονομία. Άμα διαβάσετε εκθέσεις πριν από 3 χρόνια των πιστωτών, των επάρατων πιστωτών μας, το έλεγαν. Αλλά και αυτοί έχουν την ευθύνη ότι δεν έσπρωξαν αρκετά γρήγορα προς αυτό. Μία μόνο λέξη για τη λιτότητα, γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω αυτό. Προφανώς.
Καταρχάς, είχα την εντύπωση ότι η λιτότητα τελείωσε. Έτσι, αυτό ακούω και συνεπώς, αφού τελείωσε η λιτότητα, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Πέραν τούτου, νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να θεωρεί ότι πρέπει να κρατήσουμε το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι σαφές. Αλλά και επ' αυτού δεν πρόκειται να διαφωνήσουμε. Αλλά όμως μπορούμε να δούμε με το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε στο διαθεωρητικό κομμάτι, τα οποία μπορούμε να κάνουμε λιτότητα ή όχι λιτότητα. Για το θέμα των τραπεζών, ένα σχόλιο στον κύριο Δούκα. Δεν ακούει, οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα. Δεν υπάρχει plan B. Στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε plan B για τίποτα μέχρι τώρα. Έτσι. Το πρόβλημα των τραπεζών είναι και ζήτημα ζήτησης, που είπε ο κύριος Ζανιάς. Προφανώς είναι και ζήτημα θέμα προσφοράς. Οι τράπεζες, αν για παράδειγμα δεν λήξει το θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού και δεν απαλλαγούν από τον φόβο του εισαγγελέα, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα για τα προβληματικά δάνεια οι τράπεζες. Επίσης, για την πώληση των δανείων είναι η τελευταία τους λύση, διότι αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να καταγραφεί στους ισολογισμούς τους η απώλεια και αυτή η απώλεια θα τους φάει όλα τα κεφάλαια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια να έρθει το κράτος και να πει την απώλεια να την πάρετε στα επόμενα 20 χρόνια για να μην τους φάει τα κεφάλαια και να μην χρειαζόμαστε καινούργια ανακεφαλαιοποίηση, να μην χάσουν για τέταρτη φορά οι μέτοχοι τα χρήματά τους. Έτσι. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Τα NPL στους τελευταίους 2 μήνες ανέβηκαν και ανέβηκαν επειδή καθυστερεί η αξιολόγηση. Άρα τελικά το θέμα είναι πολιτικό. Έτσι. Δεν είναι επιχειρηματικό. Έχω μία τελευταία ερώτηση. Και έχω 10 δευτερόλεπτα. Μήπως την πάρετε από εδώ. Λέγομαι Κώστας Κουζογιανακόπουλος, είμαι 30 χρόνια μαχόμενος δικηγόρος στο πρωτοδικείο της Λαμίας, 12 χρόνια νομαρχιακός σύμβουλος, 2 χρόνια περιφερειακός, 2,5 χρόνια βουλευτής υπουργού του και του κ. Χαρδούβελη με την Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινώς, ό,τι άκουσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και συγχαρητήρια για όλες τις τοποθετήσεις. Πλησιάζοντας όμως και προσχωρώντας τη συλλογιστική του κυρίου Προέδρου του Ελληνοαμερικανικού, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι πρώτον, το πολιτικό προσωπικό κατά τεκμήριο οριζοντίως, κατά το μέσο όρο του, είναι επαγγελματοποιημένο. Βιοπορίζεται της πολιτική, άρα έχει διαχειριστικά χαρακτηριστικά, δεν έχει χαρακτηριστικά ρυθμικών τομών. Περίμενα κάτι σαν ερώτηση. Και ρίξεω. Όχι τοποθέτηση. Θα κάνω και τη διαπίστωση και η ερώτηση προέρχεται αμέσως. Ναι, αλλά επισημαίνω ότι είμαστε ήδη χωρίς χρόνο. Ότι είμαστε μη κράτος, ασύντακτη πολιτεία. Και θέτω το ερώτημα. Ποιος κάνει τι? Μήπως η πλατφόρμα που προτείνει ο κύριος Πρόεδρος είναι μια λειτουργική διέξοδος για να πάμε στο διατάφτα? Λοιπόν, διότι ας θεωρήσουμε ότι αυτή η έκκληση... Αν πάρουμε και τα μεγέθη που αναφέρθηκα προηγουμένως στον κύριο Λόγο... Ας θεωρήσουμε ότι αυτή η έκκληση αποτελεί το κλείσιμο της πρωινής συνεδρίας, διότι δεν είναι ούτε ερώτηση ούτε τοποθέτηση. Λοιπόν, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στοπ, τελειώσαμε.